υποκαθιστούν το site τους ή το αφήνουν και λειτουργεί και αυτό. Ουσιαστικά είναι mobile εφαρμογή όπου μόλις φτάσει ο επισκέπτης στο ξενοδοχείο μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, δηλαδή στο room service, στο εστιατόριο, επομένως ουσιαστικά στοχεύει περισσότερο στην εξυπηρέτηση. Ναι, περάστε, τις υπηρεσίες που παίρνει από εσάς, τις διατηρεί στο site του ή... Ναι, τι κάνετε κύριε Παπά. Γεια σας, εδώ μου παρουσιάζει η Μάγκη μια πάρα πολύ ωραία εφαρμογή για ξενοδοχεία. Σας διακόψαμε. Μας διακόψατε, δώστε μας 10 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Μου παρουσιάζει, έλεγα, μια πάρα πολύ ωραία εφαρμογή που δείχνει πώς μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει αυτόν τον πάρα πολύ κρίσιμο κλάδο για την οικονομία μας. Ουσιαστικά συνδέει το ξενοδοχείο με τον επισκέπτη. Πάρα πολύ ωραία. Να σας κλέψουμε για ένα καφέ. Να μας κλέψετε. Μάγκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, παιδιά. Πού γεννηθήκατε? Στην Κεσαριανή. Και πού μεγαλώσατε? Στην Κεσαριανή. Πού θα είστε υποψήφιος? Και στην Κεσαριανή, νότιο τομέα της Αθήνας. Όλα στην Κεσαριανή. Σχεδόν. Μένω στη Νέα Σμύρνη. Στέκη έχετε στην Αθήνα? Όπως όλοι. Πώς χαλαρώνετε? Έξω ή στο σπίτι? Έξω. Έξω με φίλους. Σε ταβέρνα μάλλον. Λευκό ή κόκκινο κρασί? Λευκό. Θάλασσα ή βουνό? Θάλασσα φανατικά. Πώς νιώθετε μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών? Έχουμε άλλες εκλογές μπροστά μας τώρα. Ανατρέπεται η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία? Είναι καινούριο μάτς. Χάσαμε στο κύπελο, θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Αγαπημένο βιβλίο? Η εποχή των άκρων, Eric Hobsbawm. Ξένες σειρές βλέπετε? Βλέπουμε, φανατικά. Ποια είναι η αγαπημένη σας? Peaky Blinders, αριστούργημα. Γραβάτα φοράτε? Δύο αποτυχημένες προσπάθειες έχω, δεν θα κάνω τρίτη. Παπηγιόν φοράτε? Ποτέ. Ο Βαρουφάκης αν ήθελε να γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς τι θα λέγατε? Άστα λαβίστα. Αγαπημένο φαγητό? Ιταλική κουζίνα. Η ελληνική σημαία θα καρφωθεί στο φεγγάρι? Υπερηφάνος. Ψέματα λέτε? Ξέρεις τι, δεν έχω πετύχει ποτέ την απάντηση στην ερώτηση τι ώρα θα γυρίσεις. Τελειώστε μου τη φράση. Θα άφηνα τον ΣΥΡΙΖΑ αν... Αν έβγαινε ο ήλιος από τη Δύση. Αν το παιδί σας θέλει να πολιτευτεί, τι θα του πείτε? Θα του πω να κάνει ό,τι νομίζει για να είναι ευτυχισμένο. Και αν θελήσει να κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία? Μου βάζεις μαχαίρι στην καρδιά τώρα. Κοπάνες σε σχολείο κάνατε? Όπως όλοι, τι μας πέρασες? Θα τα παρατούσατε όλα για μια startup? Τώρα πλέον είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Instagram ή Twitter? Twitter. Facebook ή Snapchat? Facebook. Γιατί ασχοληθήκατε με την πολιτική? Κοίταξε να δεις, κυρίως με ενοχλούσε να μην καταλαβαίνω τι λένε αυτοί που έβλεπα στην τηλεόραση και συζητούσανε. Πείτε μου ένα κόμμα με το οποίο δεν θα συνεργαζόσασταν ποτέ. Τους φασίστες. Ποτέ μιλες ποτέ? Εδώ πρέπει να το πούμε το ποτέ. Ο νόμος που θέλετε να περάσετε για τις άδειες των καναλιών κρίθηκε αντισυνταγματικός σε ένα μέρος του. Ακόμη πιστεύετε ότι ήταν σωστό? Ήταν απολύτως σωστό και ο διαγωνισμός που έγινε με βάση αυτό το νόμο εξασφάλισε και την αδειοδότηση μετά από 30 χρόνια αλλά και 250 εκατομμύρια για το δημόσιο. Μια συμβουλή που θα δίνετε εσείς στον εαυτό σας? Επιτρέπετε να πέσεις, επιβάλλεται να ξανασηκωθείς. Πώς θέλετε να σας θυμούνται? Όπως είμαι και για το έργο μου, νομίζω. Τι πρεσβεύετε ως πολιτικός? Ξέρεις, συχαίνω με το είδος του πολιτικού που έχει ως δόγμα το πέρασα και δεν ακούμπησα. Είναι η πιο εύκολη δουλειά να την κάνει αυτή κανένας, νομίζω. Να χρεώσεις τους πολιτικούς του αντιπάλου ή στη γραφειοκρατία τις όποιες αδράνειες. Αλλά άμα δεν σπάσεις αυγά, δεν κάνεις ομελέτα. Πώς νιώθετε για τους πρώην συντρόφους σας που άφησαν το κόμμα? Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Τους αγαπώ πάντως. Πώς θα πιάσω δουλειά στην ΕΡΤ ως δημοσιογράφος? Αν είστε δημοσιογράφος, θα πρέπει να περιμένετε την προκήρυξη, η οποία θα γίνει πάρα πολύ σύντομα και θα αφορά σημασιούχους. Θα με βοηθήσετε να μπω? Δεν θα ανακατευτώ καθόλου. Ποιον ακολουθείτε φανατικά στο Instagram? Στο Instagram τον Τζίπρα, τον Αντετοκούμπο και τον Πετρετζίκη για τις δύσκολες στιγμές, να πάρουμε καμιά έμπνευση. Δηλαδή μαγειρεύετε? Δεν είπα αυτό. Είπα να πάρουμε έμπνευση και να κάνουμε τον κατάλληλο χειρισμό. Στο Twitter ποιον ακολουθείτε? Στο Twitter πολλούς, αλλά τα ξεχώριζα τον Αδιάσυστο, τον Βασιλάκη. Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος, τον γνωρίζετε? Παναστάτης. Ήταν μια χαρισματική προσωπικότητα ή ένας τρομοκράτης? Χαρισματική προσωπικότητα. Προτιμάτε ένα σκυλί ή ένα γατί?
Δεν έχω κατοικίδια, αλλά άμα με εκβιάσετε θα πάω προς το σκύλο. Πείτε με ένα λάθος που κάνετε στην πολιτική. Ένα μόνο. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Σούπερ μάρκετ πηγαίνετε. Πηγαίνουμε. Υπάρχει κάτι που σταματήσατε να κάνετε λόγω πολιτικής. Ναι, πολύ λιγότερη αναψυχή δυστυχώς. Ποια είναι η γνώμη σας για το Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχω έναν εφιάλτη. Να κλειστώ μαζί του στο ασανσέρ και να διαπιστώσω ότι θέλει να κάνει ακριβώς όσα λέει. Τι τρώτε για πρωινό. Δημητριακά, αμυγδαλόγαλα, κάνα τόστ. Αγαπημένο γκάτζετ. Το κινητό. Μη φανταστείς, δεν είμαστε και τίποτα εντυπωσιακό. Υπάρχει κάτι που σταματήσατε να κάνετε λόγω πολιτικής. Πολύ λιγότερη αναψυχή, λιγότερες βόλτες, ναι. Αν γινόταν η ζωή σας ταινία, ποιος θα θέλατε να σας υποδηθεί. Στην ταινία του Γαβρά υπάρχει άνθρωπος που παίζει εμένα. Οπότε θα αφήσουμε την τέχνη να απαντήσει. Ένα ταλέντο που θα θέλατε να έχετε. Να είμαι λίγο καλύτερο στο μπάσκετ, ας πούμε. Τι κουβαλάτε πάντα μαζί σας. Υπομονή και επιμονή. Πόσο ενθουσιασμένος είστε τώρα από το 1 έως το 10. Πάντα στο 11. Χωρίς ενθουσιασμό δεν γίνεται τίποτα, πίστεψέ με. Ξέρω ότι πρέπει να σας αφήσω εδώ να συνεχίσετε, αλλά θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Κάντε μου, γιατί πρέπει να φύγω. Αν σας έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας πάμε να φύγουμε για πάντα στη Χαβάη, θα φεύγατε. Θα του έλεγα έχουμε δουλειές να κάνουμε, έχουμε μια χώρα να αλλάξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Καλά αποτελέσματα. Γεια σας, γεια χαρά.